κάθεται να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε θέμα. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λίγο πιο δυνατά. Καλημέρα. Το τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια, υπάρχει μια πληθώρα τουρνουά που απευθύνεται σε παιδιά των ηλικιών αυτών 8 με 16. Αυτό που με απασχολεί και θέλω να ρωτήσω είναι κατά πόσο αυτή η πληθώρα, η συμμετοχή των παιδιών σε πολλά τουρνουά και πολλά παιχνίδια, κατά πόσο τα κουράζει ή του δημιουργεί πιθανά μια αποστροφή ή θα του δημιουργήσει μια αποστροφή. Και αν υπάρχει μια χρυσή τομή, α πούμε, κάποιο μαγικό αριθμό τέλο πάντων σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ξεκινάμε από βαριά θέματα, γιατί είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι και δεν υπάρχει κάποια απάντηση στην οποία να συμφωνούν όλοι. Ακόμα και θεωρητικά λεγόμενοι ειδικοί διαφωνούν μεταξύ τους. Όπως διαφωνούν οι οικονομολόγοι γιατί πρέπει να κάνουν στην οικονομία, έτσι και στο σκάκι διαφωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους, οι παράγοντες και οι γονείς που είπα. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Καταρχάς να τονίσω το εξής, ότι οι αγώνες δεν είναι υποχρεωτικοί. Δεν είναι, δηλαδή το να έχουμε διαθέσιμους αγώνες πολλούς στα παιδιά είναι καλό. Να μπορούν να διαλέξουν πότε θα παίξουν, σε ποιους αγώνες θα παίξουν κλπ. Το ότι υπάρχουν πολλοί αγώνες λοιπόν από μόνο του, εγώ το θεωρώ πολύ θετική εξέλιξη. Το σε ποιους αγώνες θα παίξουν τα παιδιά είναι κάτι άλλο. Επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, η δικιά μου αντιμετώπιση αυτό είναι το εξής. Πολλές φορές να κοιτάμε τι να μην κάνουμε. Δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας ισορροπίας. Υπάρχουν όμως κάποιες ιδέες του τι να μην γίνεται. Γενικά, είναι καλό να μην παίζονται πολλοί αγώνες μαζί και μετά να υπάρχει μια μεγάλη περίοδος απραξίας. Δηλαδή να υπάρχει μια κανονικότητα, μια περιοδικότητα στη συμμετοχή των παιδιών σε αγώνες. Αυτό είναι πιο σωστό και εκπαιδευτικά και αθλητικά, άμα θέλετε, έτσι, και καλύτερο για τη φώτιση των ίδιων των παιδιών. Να σας πω το εξής απλό, ότι ένα παιδί το οποίο πέσει σε αγώνες και κερδίζει, είναι δύσκολο να κερδίσει και στον επόμενο αγώνα. Απλά λόγω της αυξομοίωσης της απόδοσης του. Είναι φυσιολογική η αυξομοίωση μιας απόδοσης. Έτσι, το παιδί το οποίο θα βγει πρώτο φέτος σε μια κατηγορία, δεν είναι απαραίτητα η στατιστικά, άμα το δείτε. Εντάξει, κάποια παιδιά κερδίζουν και την επόμενη χρονιά, αλλά συνήθως δεν είναι αυτό που θα κερδίσει την επόμενη χρονιά. Θα είναι κάποιο άλλο. Γιατί συχνά υπάρχουν ισοδυναμίες. Και είναι λογικό σε ένα τουρνά να έχει λίγο καλύτερη απόδοση για διάφορους παράγοντες το ένα παιδί και σε ένα τουρνά να έχει το άλλο. Οπότε, άμα τα βάλεις κολλητά, εκεί που το παιδί έχει την αίσθηση επιτυχίας, ξαφνικά θα βιώσει την αίσθηση αποτυχίας. Και είναι καλό να έχει χρόνο να το χωνέψει. Να έχει χρόνο να αφομοιώσει το ό,τι έχει να πάρει από κάποιο τουρνά. Και αυτό δεν είναι μόνο για το παιδί που θα βγει πρώτο. Είναι για οποιοδήποτε παιδί κάνει κάτι το οποίο είναι πάνω από τις δυνατότητες του συνήθως. Μετά ένα άλλο σημαντικό για μένα, στο οποίο υστερούμε στην Ελλάδα, είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι αγώνες για παιδιά δεν είναι οι κατάλληλοι αγώνες για το κάθε παιδί. Ιδανικά, εκπαιδευτικά και αθλητικά, καλό είναι το παιδί να παίζει λίγο πάνω από το επίπεδό του, με αντιπάλους λίγο πάνω από το επίπεδό του. Ούτε υπερβολικά πιο ισχυρούς, γιατί δεν θα καταλάβει πως χάνει, δεν θα πάρει κάτι από αυτό σαν εμπειρία, ούτε με χειρότερους. Γιατί άμα παίζει με χειρότερους και κερδίζει τους χειρότερους, τελικά αποκτάει μια διαστρεβλωμένη αίσθηση της πραγματικότητας του, ποιος είναι. Όταν όμως παίζει με λίγο καλύτερους του, ως επίπεδο τραβιέται προς τα πάνω. Πάλι σκεφτείτε το απλό παράδειγμα που είπαμε το περπάτημα. Στις περισσότερες απαντήσεις, φυσικά θέματα, εγώ προσπαθώ να το παρακλήσω με το περπάτημα ή το ποδήλατο. Το παιδί που έμαθε να περπατάει, μετά δεν το παίρνουμε συνέχεια να το βάζουμε να περπατάει. Αρχίζει και περπατάει μόνο του, αρχίζει και τρέχει έτσι και λοιπά. Κάνει κάτι λίγο παραπάνω. Δεν θα το βάλουμε να τρέξει μαραθώνιο. Έτσι λοιπόν και στους αγώνες. Ξέροντας τι να αποφύγουμε, μπορούμε να προσπαθήσουμε για ένα συγκεκριμένο παιδί να βρούμε στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του ποιο είναι περίπου το κατάλληλο επίπεδο αγωνιστικής ενασχόλησης. Δεν αισθάνομαι ότι απαντάω την ερώτηση, γιατί δεν έχει απάντηση όπως είπα και πριν, αλλά κάπως σαν κατευθύνσεις. Δεν ξέρω, είσαι εντάξει, θες να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό. Τα τελευταία χρόνια, παλιά δεν υπήρχαν προπονητές στην Ελλάδα.
τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πληθώρα προπονητών, αλλά αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε να κατεβαίνει στην ηλικιακή ομάδα το σκάκι σε σχέση με παλαιότερα. Ειδικά στα αστικά κέντρα που υπάρχει υπερπληθώρα προπονητών, εμφανίστηκαν φαινόμενα γονείς λόγω εύλογης αγωνίας να επιλέγουν 2 και 3 προπονητές για το ίδιο παιδί. Και πολλές φορές κρυφά. Ταυτόχρονα εννοείται. Ταυτόχρονα, ναι. Το είχα αντιμετωπίσει και εγώ φυσικά αυτό το πρόβλημα. Έτσι, διότι και μου φέρνουν παιδιά τα οποία κάνουν με κάποιον άλλο προπονητή ή και παιδιά τα οποία κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν και με κάποιον άλλο προπονητή. Οπότε είναι φόρμα το οποίο έχω μια εξοικείωση. Καταρχάς, από μόνο του το να έχει το παιδί να μπορεί να εισπράξει από διάφορους προπονητές δεν είναι κακό. Κάθε προπονητής έχει να δώσει διαφορετικά πράγματα στο παιδί και πολλές φορές είναι σημάδι πραγματικής ορίμανσης. Δεν μπορεί να περάσει από έναν προπονητή σε άλλον. Το ταυτόχρονο που λες είναι το πρόβλημα πολλές φορές. Διότι κακά τα ψέματα, ο ρόλος του προπονητή, όπως είπα και πριν, είναι λίγο επικριτικός. Θα πρέπει να είναι επικοδομητικά επικριτικός, αλλά είναι σε ένα βαθμό επικριτικός. Πρέπει να πει στο παιδί, αυτό εδώ το κάνει σωστά, αυτό εδώ το κάνει λάθος, το σωστό κάνω αναπαραγωγή, το λάθος θα το αποφύγουμε το γαργαλιδίδα τώρα. Αν λοιπόν δέχεται επικρίσεις από διαφορετικές κατευθύνσεις, συναισθηματικά, δημιουργείται πρόβλημα. Δεν μετράει τόσο πολύ η επιβράβευση από διαφορετικές κατευθύνσεις, όσο η επίκριση. Και επειδή η μεθοδολογία των διαφόρων προπονητών είναι συνήθως διαφορετική, υπάρχει περίπτωση να γίνει μπέρδεμα. Οπότε το ταυτόχρονα γενικά, εγώ θα έλεγα να αποφεύγεται. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα το οποίο επίσης πρέπει να αποφεύγεται, είναι μου έχει τύχει γονείς να κακολογούν τον προηγούμενο προπονητή. Εγώ να σου πω σε τρεις περιπτώσεις αποφεύγω να πάω το παιδί. Διότι αυτό σημαίνει ότι οι γονείς έρχονται και τα λένε σε μένα, αντί να τα πούνε στον προπονητή, τον άλλο. Πάντα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και εμένα οι παθητές που προπονώ δεν είναι πάντα οι ίδιοι οι γονείς τους ευχαριστημένοι μαζί μου. Προφανώς και εγώ ως προπονητής θα κάνω λάθη. Δεν μπορεί με όλα τα παιδιά να δουλεύω εντελώς σωστά συνέχεια. Το σωστό για τους γονείς αυτό να το πούνε εμένα. Όχι να πάρουν το παιδί να το πάνε σε έναν άλλο προπονητή. Δηλαδή εκεί τι γίνεται, σημαίνει ότι οι μέθοδες επίλυσης ενός προβλήματος είναι κάπου αλλού. Ενώ το θετικό του σκακιού είναι να λύσουμε το πρόβλημα εμείς που ασχολούμαστε με το παιδί. Και εφόσον ξεκινήσαμε με κάποια εμπιστοσύνη σε έναν προπονητή, πρέπει να έχουμε την επαφή με τον προπονητή, να μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, να δούμε τι τα ανησυχώ για αυτό το θέμα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ο ίδιος ο προπονητής από τη δικιά του πλευρά θα πρέπει να έχει αρκετή συνειδητοποίηση να πει εγώ πρόσφερα στο παιδί ό,τι είχα να προσφέρω, τώρα καλό είναι να πάει κάπου αλλού. Είτε για λόγους επίπεδου του προπονητή, είτε για λόγους μεθοδολογίας. Ότι η δικιά μου μεθοδολογία εξαντλήθηκε εδώ πέρα, καλό είναι το παιδί να μάθει και κάποια άλλη μεθοδολογία. Κατέχει πλέον αρκετά καλά αυτά, να πάει παραπέρα. Εγώ λοιπόν θέλω να είμαι αρνητικός περισσότερο στο ταυτόχρονο που περδεύει το παιδί. Δεν είμαι αρνητικός στο πολύ προπονητές. Και δείτε στην εκπαίδευση, αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά. Το ότι στο γυμνάσιο πια, όχι ίσως στο δημοτικό, έχει διαφορετικούς καθηγητές για διαφορετικές δεξιότητες. Και αυτό είναι καλό για το παιδί. Απλώς όχι τόσο σε μικρή ηλικία. Σε μικρή ηλικία, εγώ θα προτιμούσα να κρατάει τον ίδιο προπονητή. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο σε αυτό. Όταν λέει ο κύριος σε ηλικίες, τι ηλικίες αναφέρεται. Όταν. Αναφέρθηκε ο κύριος για προπονητές πολλού για ένα παιδί, σε τι ηλικίες αναφέρεται. Που εμφανίζεται ναι, σε τι ηλικίες παιδιών. Νομίζω ο Ηλίας το κάλυψε και αυτό το σημείο. Σε τι ηλικίες παιδιών μιλάμε. Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και σε μικρές. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει, γιατί εντάξει, εγώ έχω διτό ρόλο. Είμαι προπονητής μεταξύ άλλων. Άρα, μου νομίζω ότι δεν αναφέρεται την αιστεία του προβλήματος. Ορίστε. Την αιστεία του προβλήματος δεν αναφέρεται. Η ουσία του προβλήματος είναι. Νομίζω ο Ηλίας στο τέλος κάλυψε όλη την τύχη. Είπε ότι παιδιά πολύ μικρή ηλικία καλό είναι από τον ίδιο, όπως και με τον ίδιο δάσκαλο που προτιμούμε στο σχολείο, για να υπάρχει η επαφή η ψυχολογική περισσότερο και λιγότερο η τεχνική. Απλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει και μάλιστα και κρυφά και δυστυχώς και σε μικρές ηλικίες,
για αυτό το σχολίασα. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι συμβαίνει? Γιατί υπάρχει μια μεγαλύτερη αγωνία από τους ίδιους γονείς για να πετύχουν καλύτερο αποτέλεσμα και δυστυχώς παγιδεύονται κάποιες φορές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι δηλαδή? Θα σας πω. Καλύτερο αποτέλεσμα να πετύχει το παιδί. Μόνο. Δεν πιστεύετε ότι είναι το, η ποσόστοση από τις πανελλαδικές εξετάσεις? Συγγνώμη, δεν είναι 16 χρόνια. Όχι, ένα παιδί πρέπει να προετοιμάζεται από ποιο νόημα. Εδώ τώρα θα πρέπει να πάμε κάπου αλλού δυστυχώς. Εδώ θα... ήδη πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Δυστυχώς ακουμπάτε μια πτυχή. Που εντάξει, τον Ηλία γνωριζόμαστε. Ο κύριος Ηλίας ανέφερε προηγουμένως. Εμείς είμαστε πολλά χρόνια στον χώρο και εδώ έχουμε και άποψη που ταυτίζεται με τον Ηλία. Ας το αφήσουμε καλύτερα, γιατί μιλάμε για μικρές ηλικίες σε πρώτη φάση και αυτό το σημείο με τις παραλλαγές είναι ένα άλλο σημείο. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Αν υπάρχει ενδιαφέρον Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε οι άνθρωποι οι οποίοι εισέρχονται στον χώρο, γιατί και εμείς πριν από 8 χρόνια μπήκαμε σε αυτό το χώρο και δεν γνωρίζαμε. Ναι, και δεν μας εξήγησε κανένας τι συμβαίνει. Δεν μας εξήγησε κανένας αν το σκάκι όντως είναι αεραστεχνικό ή επαγγελματικό. Δεν μας εξήγησε πώς ορίζεται ο ρόλος του προπονητή, ποιος ορίζονται προπονητής. Δεν μας εξήγησε τι σημαίνει κάποιος στο έλο. Δεν μας εξήγησε γιατί κάποιο παιδί το οποίο επιτυχάνει να πάρει το 10 τώρα που είναι και όχι παλιότερο το 50, αυτόματα σταματάει και το σκάκι ή βλέπουμε να σταματάει τη διαδικασία του δασκάλου. Δεν αγγίζονται νομίζω τα προβλήματα όπως αυτό, είναι. Αυτό είναι ο λόγος να κάνουμε και τέτοιες κουβέντες εδώ. Βέβαια, αυτά ήταν 15 θέματα που κλείνονται να καλύψουν. Νομίζω είναι ένα. Εδώ, ορίζεται το σκάκι σαν ερασιτεχνικό ή σαν επαγγελματικό. Είναι σημαντικό να τοποθετηθούν αυτά τα θέματα. Έτσι. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε στα πλαίσια αυτής της συζήτησης. Αλλά είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα ο καθένας που έχει τέτοια ζητήματα να τα συζητάει με τους παράγοντες του συλλόγου, με τους προπονητές του συλλόγου και να προσπαθεί.